Κύριε Μαυρή, αντίμορφος κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου. Πραγματικά... Κοινωνικής, να σας πω λίγο να διορθώσω, κοινωνικής Μέριμνας και φροντίδας Αμαία. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, το οποίο χαίρει άρτιας ανθρωπιστικής προσπάθειας και προβολής και πρωτοβουλειών. Τι σκοπό έχετε να υλοποιήσετε το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, γιατί εξαρτάται από τις υπηρεσίες, από το τι έχουμε μπροστά μας. Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης δημαρχίας και αντιδημαρχίας, επειδή έχει τον τίτλο τον ΑΜΕΑ, είναι να δώσουμε όσο περισσότερη σημασία μπορούμε στα ΑΜΕΑ. Όπως είπα και στην πρώτη μου συνέντευξη, είναι οι πιο αδικημένοι άνθρωποι που έχουμε στην πόλη μας. Δεν μπορούν να κινηθούν, δεν υπάρχουν δομές να τους υποστηρίξουν, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολλές φορές δεδομένο ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι και τόσο πολύ φιλικός στην κίνηση, είτε με ανεπιρροπό αμαξίδιο, είτε με αμαξίδιο που έχει ένα μωρό. Θα γίνουν κάποιες πρωτοβουλίες από δικές της μεριά, κάποιες προτάσεις ώστε αυτό να εξομαλυνθεί, κύριε Μαυρή? Θα καταγραφούν τα προβλήματα και θα δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε, κύριε Κορομπίλια. Γιατί ξέρετε ότι είμαστε στην έκτη μέρα της, ουσιαστικά της θητείας μας. Η σκέψη είναι καταγραφή και να δούμε πώς θα τα διορθώσουμε. Είστε και σε μια φάση τώρα ανακατανομής του πρώην Οκκιδάν, πλέον από που δεν εφίσατε Οκκιδάν, και φαντάζομαι ότι και εκεί μπαίνει ένα σταυρόλεξο δύσκολο για το θέλει ικανούς λύτες. Κοιτάξτε να δείτε, ο Οκκιδάν με τα ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθμούς έτρεχε πάρα πολύ καλά. Οι άνθρωποι που είναι μέσα, προϊστάμενοι, το είχαν πολύ οργανωμένο. Τα προβλήματα που έχουμε είναι πάρα πολύ μικρά, μπράβο τους. Οπότε αυτά που έχουμε να λύσουμε είναι ουσιαστικά η απορρόφηση από τον κεντρικό Δήμο των διαφόρων υπηρεσιών και το πώς θα βαδίσουμε από εδώ και πέρα στις διάφορες δομές που έχουμε, όπως σας είπα, στους παιδικούς και στα ΚΑΠΗ. Προεκλογικά είχαμε ακούσει και το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, κύριε Μαυρή. Είστε σε μια φάση σιγά σιγά υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος? Είναι στο σχεδιασμό. Αν μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν γνωρίζω το χρόνο. Για να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, γιατί ξέρετε, μεγάλες κουβέντες, αν δεν υλοποιηθούν, έχουν και αντίκτυπο στον καθένα μας. Προσπαθούμε και βλέποντας και κάνοντας.